Λοιπόν, καλησπέρα, Puffy Pixels εδώ. Σήμερα έχουμε ένα review, του παπιού μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Honda Supra, μια απομίμηση μάλλον, δεν είναι γνήσιο. Λοιπόν, είναι Lifan όλο, εδώ, λοιπόν, είναι Lifan όπως λέει και τα πλαστικά εδώ, Lifan. Λοιπόν, τώρα τι είναι. Λοιπόν, το φοράει πάνω μοτέρ Lifan 100 κυβικά τριβάλβιδο, ναι καλά ακούσατε, τρεις βαλβίδες. Δύο εισαγωγής, μία εξαγωγής. Το οποίο είναι πολύ καλό σχετικά με το μοτέρ. Εντάξει, βγάζει προβληματάκια, αλλά γενικά είναι ok και παίρνει πολύ φτιάξιμο από ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν, εδώ είναι όλο. Εδώ, παιδιά, το φανάρι, μην το βλέπετε που είναι έτσι καθισταμένο. Εδώ έχω την πινακίδα, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι. Γαμιέται λίγο το φανάρι, με την σημασία. Τραβάμε το κινητό. Αν είναι λίγο. Εδώ είναι αυτό. Το Fox, παιδιά, είναι το χειρότερο. Παιδιά, το Fox, μην δίνετε λίγο σημασία. Είναι αυτό. Λοιπόν, να σας εξηγήσω, τι είναι που παίζει με αυτό. Λοιπόν, αυτό το έχω 2 χρόνια. Το συγκεκριμένο το πήρα στην πρώτη γυμνασίου. Το Μάρτιο του 2018, σαν, ήταν δώρο τον πατέρα μου, επειδή κούσαρα μηχανάκια, ξέρω, μου λέει μια μέρα, γυρνάω από το σχολείο, πάμε εκεί. Και με πάει, βλέπω μηχανάκια και μόλις είδα αυτό το κατευθείαν, λέω αυτό είναι, εντάξει. Δεν ήταν έτσι φυσικά, ήταν με μπαγκαζιέρα, ήταν με μόνο εξάτμιση, ήταν με τα φλασάκια, ξέρω εγώ, πορτοκαλί, ήταν με ποδιές. Δεν είχε τίποτα πάνω αυτά που έχω βάλει εγώ. Εντάξει, εκτός από, ξέρω εγώ, τα πλαστικά και τη σέλα και το μοτέρ και ό,τι άλλο. Λοιπόν, το μηχανάκι αυτό προσωπικά το έχω ευχαριστηθεί. Είναι σχετικά βαρύ λόγω του μοτέρ. Δηλαδή είναι. Ακουστεί περίεργο, σαν γνήσιο Lifan. Δεν λέτε αυτά που παίρνουν που έχουν 170-180 ευρώ, τα 110 ή τα 125. Είναι γνήσιο, να το πω και έτσι. Δεν ξέρω, ακούγεται περίεργο. Λοιπόν, τι του έχω κάνει εγώ, λοιπόν. Τι έχω κάνει γενικά στο μηχανάκι. Το μηχανάκι, παιδιά, το πήρα με μπαγκαζιέρα, με ξέρω ποδιές, μαμά εξάτμιση. Θα βάλω και φωτογραφίες να το δείτε πως το πήρα. Να πούμε ότι για αρχή του έβαλα μια Motorsport με μικρή μπουκα, δεν είναι αγορασμένη. Μου την έδωσε ένας φίλος του ξάδερφού μου για να βγάλω τη μαμά, την οποία εντάξει, οκ, καλή είναι μέχρι τώρα. Εντάξει, θα βάλω και μια με μεγάλη μπουκα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μου. Λοιπόν, έβαλα μια Χωάνη, τη Shark, για να αρμπνέει καλύτερο μηχανάκι. Μαμά καρμπλέτερ είναι, μαμά όλο το μηχανάκι είναι. Απλά φοράει ένα φίλτρο και μια εξάτμιση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από μπροστά προς τα πίσω. Τι έχω κάνει, τι έχει μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις ζάντες εδώ. Λοιπόν, μπροστά φορά ένα λάστιχο της Michelin City Pro 250. Το ξέρω είναι λίγο μεγάλο, αλλά μαλακία μου, πρέπει να βάλω 25 για να το χαμηλώσω κιόλας. Βλέπετε, έχω βγάλει αυτά. Επειδή πριν, όταν είχα τα παλιά λάστιχα που ήταν 225 και 250, το χαμηλώσει μέχρι εδώ περίπου. Αυτό έχει έρθει κάπου εδώ. Στην άλλη μπορεί να φαίνεται το σημάδι. Και απλά τα έχω βγάλει έτσι. Αλλά θα τα ξαναβάλω. Λοιπόν, έχω βάψει τις μπουκάλες μαύρο, με μαύρο και αριστερό. Εντάξει, δεν έγινε τέλεια δουλειά, αλλά από τι είναι να βγει χάλια, καλό είναι γι' αυτό. Σκόπλακα μαμά, δαγκάνα μαμά, τα κάκια. Θέλω αλλαγή γιατί είναι λίγο στραβιά εισαγωγικά. Και ξέρω εγώ, δεν πηγαίνει καλά, κάνει εγώ όταν πατάω. Θα το πατάω λίγο. Εντάξει, λέω τακάκι και δισκόπλακα. Θα κοιτάξω να του πάρω μια μεγάλη κιόλας. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτοκλητάκι κατσαντώνης, γιατί όλα τα ανταλλακτικά τα ψωνίζω από κατσαντώνης στη Racing. Είναι πολύ καλά στα ανταλλακτικά του. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ είναι η γραβάτα, να το πω και έτσι. Εδώ το έχω σπάσει, ήταν μια φορά είχα κάτι νεύρα και το κοπάνισα, το είχα κολλήσει έτσι αυτό το κομμάτι εδώ, αλλά επειδή για ποιο λόγο κάπου ξαναχτύπησε λογικά μες στην αποθήκη που το έχω στο γκαράζ, να το πω και έτσι. Έσπασε κι άλλο. Έχω βάψει λίγο τις βίδες μαύρες, ό,τι χειρότερο γίνανε. Εδώ αυτά τα Lifan, τα οποία δεν τα έχω βγάλει ακόμα, αλλά θα βγουνε. Λοιπόν, εδώ πάμε, εδώ φανάρια και η μούρη του. Λοιπόν, έχουμε φανάρια, είναι καινούρια, τα πήρα πέρυσι. Ήταν όλο διαφανές αυτό, αλλά έκανα μαλακή και τα άβαψα. Λοιπόν,
Και φοράω LED ψηράκια μέσα, το οποίο μου έχει καεί αυτό νομίζω και δουλεύει μόνο αυτό. Είναι με χειριστήριο τώρα, δεν το έχω αυτή τη στιγμή το χειριστήριο εδώ. Μέσα φοράγα μια λάμπα Osram τύπου ξένων, αλλά κάηκε και έβαλα μια απλή που είχα, το οποίο είναι ok. Εδώ μανετούλα της Ride-It, νίκελο, ρυθμιζόμενη, πολύ καλή. Το έχω στο τέρμα γιατί με βολεύει πιο πολύ. Εδώ πάμε πιο πάνω, λοιπόν έχουμε αυτό το κουλτάκι Michelin, το οποίο τον το έκανα δώρο ένας φίλος μου, ο Χρήστος, που είχαμε κάνει και το πρώτο motovlog, όσοι θυμάστε και όσοι το έχετε δει. Εδώ είναι αυτό το κουλτάκι Monster, εδώ το πρώτο αυτοκόλλητο μπήκε και αυτό που θα μείνει, δεν ξέρω γιατί το βάλε και άλλα, δεν πειράζει. Να σας δείξω και τα LED τα ψηράκια, τα έχω κάνει και ανάβουνε, λοιπόν, βλέπετε, κάτι φαίνεται εδώ, κοιτάξτε πώς το άβαψα, ό,τι χειρότερο, γι' αυτό θέλω να τα ξαναπάρω πάλι διαφανές, από εδώ δουλεύει. Ναι, θα το κλείσω και να μην... Ναι, προχωράμε. Λοιπόν, πάμε από μέσα. Λοιπόν, εδώ έχουμε κοντέρλι φαν, το οποίο εντάξει, το έχω κοπανίσει λίγο με το χέρι μου αυτό και έχει σπάσει ο δείχτης που δείχνει τα χιλιόμετρα, αλλά όλα τα λειτουργούν και της βενζίνης. Ο κομπλέ, εδώ είναι όλα τα υπόλοιπα κουμπιά, τα φώτα, μεγάλη σκάλα, μικρή σκάλα, απλώς η μεγάλη δεν λειτουργεί εμένα. Ή της λάμπας, κόρνα, ο αέρας, μίζα, γιατί έχει και μίζα. Και οι χειρολαβές, οι οποίες δεν τις έχω αλλάξει, αλλά έχω αλλάξει. Λοιπόν, εδώ είναι καινούριο το... η τρόμπα φρένου. Τρόμπα φρένου, κάπως έτσι πρέπει να... δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν. Εδώ έχουμε αυτό το κλειτάκι iPhone, από κατσαντώνη μου το έκανα δωράκι. Εδώ επιβάλλεται φυσικά αυτό το μπερλόκ, να το έχουμε. Λοιπόν, προχωράμε προς τα δω. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κινητήρα, όπως είπα και πριν, Lifan 100 κυβικά τριβάλβεδος. Δύο εισαγωγής, μία εξαγωγή βαλβίδες. Λοιπόν, μαμά, φορά απλά ένα φίλτρο, ένα καρμπελατέρ, το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη μορή, είναι τζιέλι, δεν το ξέρω αν το λέω σωστά. Μαμά, πολυπλασιαστές. Εδώ τα καπάκια, το οποίο θα μου άρεσε να το κάνω μαύρο, με κόκκινα γράμματα εδώ, το Lifan. Αλλά και πάλι, αυτό είναι ώρα να το κάνεις όταν έχεις Honda Motor. Εντάξει, κάνουν τα παιδιά, βλέπετε την ηγουμουνή, αλλά δεν πειράζει. Μαμά είναι, κύλινδρο στο μαμά. Εντάξει, θέλει πλήσιμο, το έχω να το πλύνω παιδιά από στον καιρό. Μίζα, λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, μια σελίτσα απίντου, την είχε το πήρα. Πολύ ωραία, πολύ καλή, μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ έχω βάψει, όταν έβαψα τις μπότς μπροστά, έβαψα και τους μαρσπιέδες. Να πούμε ότι ήταν νίκελο, τους έξισα και έβαψα. Εντάξει, βάφτηκε, οκ, okay, μπορώ να πω, είναι καλό. Δεν έχω βάψει ψαλίδα ακόμα, γιατί μπορεί να τα ξαναγυρίσω αυτά να τα κάνω νίκελο. Να τα πάρω όπως ήταν ξανά και τον μπροστινό. Εντάξει, τον μπροστινό δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί. Η εξάτμιση είναι χάλια και αυτή θέλει λίγο τρίψιμο. Λοιπόν, αναρτήσεις. Είναι η μαμά, δεν ξέρω τι μάρκα είναι. Αυτές που είχε όταν το πήρε ήταν. Το πήρα 700 ευρώ μεταχειρισμένο. Από έμπορο, όχι από ιδιώτη. Είναι 34,5 εκατοστά. Εντάξει, είναι πολύ καλές πάντως. Δηλαδή είναι ωραίες. Λοιπόν, λάστιχο εδώ πίσω. Michelin City Pro 275. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τόσο μαλακία μου είναι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το φανάρι, το οποίο έκανε την ίδια μαλακία όπως είναι τα φλασάκια μπροστά που τα άβαψα. Εντάξει, δείχνει, αλλά όχι τόσο. Αυτό τα... δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κανένα λειτουργεί τα φλασάκια. Αλλά έγινε μια μαλακία λίγο εδώ και μου έφυγε. Το έχω πιάσει με τη βάση που μπαίνει ο λασποτήρας, που μπαίνει με αυτό το φανάρι. Το έχω πιάσει κάπως με βίδες μέσα. Μου είναι γίνει και ντερά. Βλέπω τις παιδιά σκονισμένα, είναι στο full. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πινακίδα, την οποία την έχω φτιάξει με πατεντούλες. Εδώ έχω πιάσει πράγματα. Βασικά, άλλη ήταν λίγο πιο έξω. Οπα, έχω βάλει στη μαλακία ό,τι βρήκα εδώ για να μην φαίνεται. Άλλη ήταν πιο έξω, αλλά δεν. Αλλά τώρα προσωρινά την έχω έτσι. Λοιπόν, από την από εδώ πλευρά έχουμε ένα αυτοκολλητάκι Τσαντώνης. Έχω και άλλα αυτοκολλητάκια του. Λοιπόν, τα γρανάζια, παιδιά, δεν ξέρω τι γρανάζι είναι, επειδή είναι λίγο βρώμικα. Δεν έχω δει τι νούμερο είναι. Ή θα το βρω και θα σας το γράψω, ή δεν θα το γράψω γενικά. Λοιπόν, πάλι μας πιέσει εδώ, ο οποίος είναι βάψιμο. Ξανά. Από εδώ τριβάλβιδο, ορίστε. Λοιπόν, και από εδώ. Του πέρασα έτσι τάπες και τέτοια, πρέπει να τη βάψω λίγο μαύρη. Και γενικά αυτό είναι το μηχανάκι μου. Θα σας βάλω κιόλας κάποια... κάνει focus.
Δεν έχω μπαταρία κιόλας. Θα σας βάλω κιόλας κάποια, έτσι να δείτε, να το δείτε κιόλας, κάποια ρηχματάκια, ένα ρηχματάκι που έχω κάνει, που το έχω φτάσει κοντερήσια χιλιόμετρα πάντα, 110 έλεγε, αλλά πήγαινε κι άλλο το μηχανάκι. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Γράψτε μου στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και γενικά κάπως σαν motovlog μαζί του, να το δείτε και καλύτερα, να δείτε και πως πάει στο δρόμο. Και αυτά. Κάντε like αν σας άρεσε. Γράψτε σχόλια από κάτω την απορία σας για αυτό που το έχεις, από που το πίεση, ξέρω εγώ, για το μοτέρ, γιατί είναι λίγο περίεργο το μοτέρ, δεν είναι συνηθισμένο. Λοιπόν, αυτά. Δείτε και τα άλλα βίντεο και το motovlog το πρώτο που δεν είναι σαν, πείτε το σαν motovlog, το οποίο βγαίνω με ένα άλλο ένα φιλαράκι μου με το μηχανάκι του και ήταν και ένα άλλο παιδί με ποδήλατο. Δείτε το, μπορεί να σας αρέσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.